παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μια απίστευτη συνεργασία για μένα. Αποδείχθηκε και ο Γιάννης όπως τον περίμενα και όπως τον λέει όλος ο κόσμος το καλύτερο παιδί. Το είδα και εγώ έμπρακτα, δηλαδή από συμπεριφορές, από συνεργασία, από χειρία, από όλα. Εγώ ήμουν. Μία ακόμα σεζόν που έχει μεγάλη επιτυχία για σένα. Εγώ εξαρτηθώ. Πάντα έτσι να είναι. Τα επόμενα σχέδια σου ποια είναι? Θα κάνω μια αποχή από την Αθήνα, γιατί τραγουδάω τόσο καιρό συνεχόμενα. Αλλάζω τα σχήματα, το ένα μετά το άλλο, χωρίς τα μάτια. Ένα τρίμηνο τουλάχιστον δεν θα είμαι σε μαγαζί, από Σεπτέμβριο θα εμφανιστώ ξανά σε μαγαζί στην Αθήνα. Για αυτούς τους τρεις μήνες θα κάνω το δίσκο μου. Πρέπει να βγάλω για μια τραγουδία. Από Δευτέρα κυκλοφορεί και το τραγούδι που έχει τώρα στο Γιάννη Πλούταρχο. Πού γράψε το Γιάννη, ναι. Να αρχοπρέπει η ζωή μου, λέγεται, η κυκλοφορία από Δευτέρα. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ μπαίνω ήδη στο στούντιο και ηχογραφώ τα νέα μου κομμάτια. Διακοπές θα κάνεις? Εντάξει, λίγο θα ξεκλέψω κανένα τρίμηνο, έτσι να κάνω κάποια διακοπές. Την τελευταία μέρα στο θέατρο, στην προηγούμενη συνεργασία σου, σου πετάγανε παπλώματα, μαξιλάρια, που σχολιάστηκε. Εντάξει. Ο καθένας όπως νομίζει. Όταν είναι, όταν έχει να κάνει με τη χαρά του άλλου και το κέφι του και εκείνες τις ώρες τις πρωινές κτλ. Ο καθένας όπως δηλώσει. Ήταν διάφορα σχόλια. Εντάξει, πλέον μόνο τους. Άλλες ακραίες εκδηλώσεις έτσι θαυμασμού έχουν υπάρξει? Δεν έχω να θυμάμαι κάτι ας πούμε, ιδιαίτερο. Τουλάχιστον δεν έχω να θυμάμαι κάτι που να με πείραξε ποτέ. Όλα μια χαρά είναι. Είμαι στο πρόγραμμα. Δεν είναι. Νύχτα δουλεύουμε. Τις νύχτας τα καμώματα λέει, τα βλέπει η μέρα και γελάει.